انت تتحكمي فيها مثل ما بدك وبتلفيها بالشكل هذا. هلا انا رح خلصهم كلهم هدول بصفهم بالطنجرة وبقول لك شو رح نعمل بعدين. جوي كذوني بدي ارجيكي بس كمان شغله. هلا مثلا جوي كذوني ده داكوس بدي مو عريضه او هيك فيك تعمليها باجي انا حد Δεγκάνη. Ήταν παράγεινε. Μια στιγμή έρχομαι. Τέλειο παιδάκι μου, η θεία σου είναι. Ρε ζωή, ώρες ώρες δεν παλεύεσαι όμως. Ένα λεπτό, ένα λεπτό. Ο Χριστός και ο Απόστολος. Τι. Τι ντύθηκες παιδάκι μου, μασκοφόρος εκδικητής. Έλα μέσα μόλι να μην σε βλέπουμε. Τη λίστα την έχεις έτοιμη. Ναι, πουλάκι μου, μην ξεχάσεις όμως να μου πάρεις μαγιά. Καλέ βάρτη κι εσύ. Ναι, τι να κάνω, μωρέ Αθηνά. Έχω μάθημα στο Skype σε λίγο. Δεν μπορώ να βγαίνω σαν κατσιβέλα. Η ζωή είναι μέσα. Όχι. Ένας κόμενος ράπερ. Τον έχω για τα βράδια της καραντίνας στα δύσκολα. Καλό παιδί, αλλά μιλάει συνέχεια. Σταμάτητα. Ζωή! Άμα δεν τον κλείσεις αυτόν, θα γίνει χαμός. Κόλλο, μη φωνάζεις έτσι, μας ξεκούφανε. Να σας ξεκούφανα κιόλας. Δεν μου λες. Τι κάνεις, παιδάκι μου. Το είδα στο Instagram. Ωραία, ωραία που κάνεις. Μπράβο, ε. Λαμπάδα είσαι, αδερφούλα μου. Έλα με κατέβα να μιλήσουμε σε τους ανθρώπους. Μην ξεχάσεις, σε παρακαλώ, να μου πάρεις και μια κόλλα. Αλλά ζύρω, ε. Έχω γίνει σαν τη φοράδα στην καραντίνα. Τζίντζερ να πάρω. Γιατί να πάρεις τζίντζερ, καλέ. Δεν το βάζουμε στα τσουρέκια. Μα χλέπι βάζουμε. Δεν το είδες αυτό στο Facebook που ανέβασε κάποιος χθες. Ότι το τζίντζερ προφυλάσσει από τον κορονοϊό. Και τι είναι το τζίντζερ, μάσκα. Ζωή! Τώρα όμως πραγματικά θύμωσα, ε! Τα μπουκάρω μέσα! Κλείστε τη μουσική και άνοιξε την πόρτα! Επιτέλους. Τι, θα ανοίξουν πότε? Η μαμά μου λέει αποκλείεται να ανοίξουν. Ναι ρε, 15 Μαΐου θα ανοίξουν τα σχολεία. Όχι ρε! Ξέρεις τι καλύτερα να ανοίξουν, να γλιτώσω από την κρίνια της. Να σου βάλω τώρα την κρίνια της Dua Lipa. Ναι. Όχι. Κάτσε λίγο, κάτι λέει η μαμά μου, σε παίρνω σε λίγο. Παίρνεις ένα μικρό κομματάκι από τζίντζερ. Το βάζεις κάτω από τη γλώσσα σου και το πιπηλάς. Και ειδικά άμα είσαι έξω, βοηθάει πάρα πολύ, έτσι ώστε ο ιός να μην εισέλθει στους βλενογόνους σου. Σου πάρε! Τζίντζερ υπογλώσσιο, τι θα ακούσουμε ακόμα. Ρε ζωή, ρε ζωή. Πάλι την έβαλε. Τρία. Τέσσερα! Κυρία Ελευθερία! Έξι! Από πού ξεφυτρώσεις εσύ? Ξέρετε που είναι η Κάτια? Πόρτα το σκύλο! Με το ζόρι θα συγκάψετε, βρε παιδάκι μου, από το τόσο χαρτισιό! Κυρία Ελευθερία, ξέρετε για το τζίντζερ? Πράγμα! Η μαμά μου λέει ότι βοηθάει πάρα πολύ με τον κορονοϊό. Έλα, για πες. Λοιπόν. Παίρνετε ένα μεγάλο κομμάτι τζίντερ και το πιπηλάτε μέχρι να μείνει το μισό. Το άλλο με το 5G το άκουσες. Μην αρχίσεις τώρα με το 5G, σε παρακαλώ, δεν είναι καθόλου καλά με να βράμε την κλεισούρα, έτσι. Μην ακούς κάθε βλακεία που λέει ο κάθε τυχαίος στο Facebook, στο ίντερνετ, δεν ξέρω κι εγώ που. Πήγαινε σε παρακαλώ στο σούπερ μάρκετ, γιατί θέλω να φτιάξω τσουρέκια, άιντε. Καλά, μωρέ, πάω. Μην είμαι εξήγη, καλά. Ναι, αμέ, νούμερο 6. Γιατί θα πας, για τρέξιμο. Νούμερο 2, παιδί μου, είναι για ψώνια. Το 2 δεν είναι για το γιατρό. Εσύ είσαι για το γιατρό. Αλλά πού να βρούμε τώρα γιατρό στην κατάστασή μας. Να σου πω. Μάλιστα, κυρία Κουτσούκου μου, χίλιες φορές σας το έχω πει. Το υλικό μου έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα. Ναι, και Ασπασία Θεοδώρα είναι γραμμένη. Μα έχω το email της. Ασπασία Θεοδώρα την έχω γράψει, όχι Ντορίνα. Ναι, με συγχωρείτε τώρα γιατί έχω ένα webinar σε λίγο και πρέπει να ετοιμαστώ. Ναι, την έχω λάβει την εργασία της. Σας το πω ότι την έχω λάβει την εργασία της. Ναι, γεια σας. Βλαμμένη. Ξέρεις, θα πει βλαμμένη. Ηρέμησε, παιδάκι μου. Θα πάθεις τίποτα από το κακό σου. Δεν σου αντέχω άλλο εσύ. Είμαι κολλημένη όλη μέρα μπροστά σε μια κολοφόνη και έχω εδώ πέρα τον καθένα με την τρέλα. Η μικρή κάνει σαν δαιμονισμένη. Ο σκύλος θέλει βόλτα και από εκεί το Δημήτρη να θέλει σεξ. Πόσο να αντέξει ο άνθρωπος. Εννοείται εγώ. Ούτε παιδιά, ούτε σκυλιά, ούτε δουλειά. Μου λες, το πείδο μου αυτό πάρετε εσείς ή μπα. Εμείς, παιδί μου, οι καλλιτέχνες, δεν χρειαζόμαστε φαγητό. Όχι, όχι. Εμάς μας τρέφει το Άγιο Πνεύμα. Βέβαια. Τι μασουλάς, παιδί μου, εκεί πέρα και έχει ξυνήσει η μούρη σου.
Τζίντζερ, εσύ. Μου το είπε μια μαμά που είναι γιατρός. Κόβεις, λέει, ένα μεγάλο κομμάτι τζίντζερ και το μασουλάς. Εκεί στη Σαλαμίνα που τα καλλιεργούν κιόλας, δεν έχει κολλήσει, λέει, κανένας από τον ιό. Παιδί μου, ξέρω τι σου λέω. Εδώ βοήζει ο τόπος. Μου το είπε μια μικροβιολόγος φίλη μου. Σοβαρά. Καλέ, ναι. Λοιπόν, μόλις κλείσουμε, θα πας να πάρεις αμέσως. Σου λέω, γίνεται χαμός εδώ στην Ελλάδα. Ωραία, ωραία, θα πάω. Σε κλείνω τώρα γιατί έχω μια πρόβα στο Skype, ναι. Dobro veče, ljudi. Izvinjavam se na zakašnjenju. Upravo sam pričala s jednom prijateljicom koja je mikrobiolog u Grčkoj. Dakle, da li ste čuli za vest oko džinđera? Sprečava protiv koronavirusa. Dakle, šta treba da uradite? Uzmete džinđer i seckate ga onako sitno, 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 iscedite ga u jednu čašu, popijete i... Τι με ρωτάς, ρε Ανδρέα? Τζίντζερ λέγεται και στα αγγλικά. Τσακίσου να βάλεις τη μάσκα σου να πάει να πάρεις. Ολόκληρη Φλόρντα δεν θα βρεις λίγο τζίντζερ? Και να δώσεις τη μικρού. Κάθε τρεις ώρες. Μην τα μπερδέψεις. Άντε, τελείωνε. Εσύ, φράκια, σπίνεις μεσημεριάτικα. Άντε στην υγειά μας και μπάτσι μακριά μας. Γιατροί, ρε φιλαράκι, και γιατροί. Εγώ, ρε φίλε μου, χέστηκα. Κάνω τα τσιγαράκια μου, πίνω τις ρακομικίνες μου και δεν φοβάμαι τίποτα. Τζίτζερ κάνεις. Τι είναι αυτό, ρε μαλάκα? Να, μια ρίζα ρε εσύ για να μην σε πιάνει ο ιός. Αψέρεσαι τίποτα στο ίντερνετ να μάθεις. Να διαβάσεις, μόνο μου κοιτάς μόνο τα κομμενάκια. Γράψε στο Google τζίτζερ να σου βγάλει τα αποτελέσματα. Κοίταρε κάτι πράγματα που έμαθα και με τσάρασε από Google. Τσάμπα, τι ξέχασες πάλι πασά μου? Μωριλίτσα, πάρε και λίγο τζίτζερ από το σούπερ. Τι να το κάνεις το τζίτζερ, μανάρι μου, γεμιστό? Πάρε αυτό που σου είπα, μωρή, κάρια και μην ρωτάς πολλά. Να χαθείς, μπεκρούλιακα, με τις ρακές που πίνεις. Α, η χάσου, μωρή. Μα τι έγινε, θυμήθηκες πως υπάρχουμε κι εμείς? Τι να σου κάνω, μάνα μου, που έχω όλη την μέρα μπαστακωμένη την κουρούνα στο σπίτι. Έχω λυσάξει για σένα, ζουμπουρλουδικό μου κομμενάκι. Ναι, καλά, σε πιστέψαμε τώρα. Σώπα, κοριτσάρα μου, και μόλις τελειώσει η καραντίνα, έχεις να δεις γλέντια. Καλά, μέχρι τότε φέξε μου και γλίστρισα. Δεν μου λες τώρα, κοριτσάρα μου γλυκιά, εσύ που είσαι και ψαγμένη γκόμενα, μήπως έχεις στο σπίτι σου τίποτα τζίτζερ? Εννοείται έχω. Λοιπόν, άκουσε με προσεκτικά. Θα πάρεις ένα κομμάτι τζίντζερ, θα το κόψεις στη μέση και θα το κάνεις όπως μ' αρέσει που στρώσεις την μπανάνα σου, παιδάκι μου. Δεν σου λέω τίποτα. Έλα ρε, αλήθεια! Ναι, όμορφη Λενάδα, τι ψέματα θα σου έλεγα. Μια γύρισε τρία μανάβια για να το βρει. Χαμός γίνεται. Κοίτα να δεις, παιδιά, και εγώ κορόιδευα την αδελφή μου. Όχι. Εγώ κάπου τόσο βέβαια, αλλά δεν ξέρω, λες να με φτάσει. Να σου πω, σε κλείνω για να την προλάβω στο σούπερ μάρκετ και θα φάω πολύ βρίσιμο. Όλα τα πήγα μου, πήγες... Τζίντζερ πήρες? Πλάκα μου κάνεις? Καμία πλάκα, γλυκούλα μου. Έχει βουήξει ο τόπος από τη στιγμή που έφυγες. Μάξινος, Αθηνούλα μου, πήγαινε να πάρεις τζίντζερ τώρα, δεν θα βρεις. I'll tell you all.